Με δεδομένο ότι έχουν πάει ήδη μπροστά οι υψηλοί του Αποέλ στο ύψος της περιοχής του Ντεγκρά. Κεφαλιά προσπάθησε ο Καρλάο, ζητούνε χέρι του Αποέλ να το δούμε. Να δούμε πρώτα εδώ για το χέρι, αν υπάρχει το γύρισμα του Καρλάο. Υπάρχει, βρίσκει το χέρι, την κεφαλιά. Όχι, όχι, υπάρχει χέρι εδώ. Με βλέποντας από αυτό το πλάνο τώρα, κάνει κίνηση να το σηκώσει ο Αϊρόσα. Ενδεχομένως, εδώ είναι, όχι ενδεχομένως, είναι φάση που θα ζητεί ευκαιρία για την ΑΕΛ. Ο Σαρντινέρο μέσα στην περιοχή, ο Πάρντο. Πρώτη μεγάλη φάση για την ΑΕΛ. Η κίνηση του Αγκάνοβιτς, ο Σαρντινέρο άρχισε πάρα πολύ. Έρχεται ο Βινίσιους, βρίσκει μπάλα στο χέρι του Αϊρόσα. Τώρα εκτελεί ο Κύπριος Διεθνής, κεφαλιά έξω, μεγάλη ευκαιρία για το Αποέλ. Ο Μάριο Σέρτζιο, μακριά ένα σουτ δυνατό έξω με τον Ρομπέρ. Αρκετό φάλτσο, κεφαλιά από τον Σοάρες, περνάει μπάλα μπροστά από τον Αντράντε. Ευνηδιάστηκε η βιοτεχνική, ο Μάκης Κάβος με τον Τουνούρκετς, πάει ο Εφρέμ πίσω από την πλάτη της άμυνας ΑΕΛ. Ευκαιρία για το Αποέλ, κάνει κίνηση ο Εφρέμ, τώρα το σουτ μεγάλη απόκριση από τον Ντεγκρά. Όχι, δεν υπάρχει offside, πετάγεται από κανονική θέση. Κανένα offside στην προηγούμενη φάση, σωστός ο βοηθός. Με το Αποέλ στην εξέλιξη να κερδίζει το πρώτο του corner. Από εκεί στον Σωτηρίου η πάσα Μωράης, ευκαιρία για το Αποέλ. Νούνο Μωράης 1-0. 0-1 με τον αρχηγό του Αποέλ να πυροβολεί μέσα στην περιοχή. Στο 51ο λεπτό, κοιτάξτε εδώ πόσο γρήγορα φτάνει η μπάλα στον Μωράης. Ένα κράτημα του Αντράντε, ζητούν παράβαση το Αποέλ αυτή τη φορά. Εδώ Αντράντε, νομίζω έτσι όπως κρατάει το χέρι του, κάνει κίνηση πάντως για να τραβήξει προς τα πίσω τον Πιέρο. Το πολύ ιδιαίτερο. Ζητούν χέρι, κοιτάξτε εδώ έχουν πέσει όλοι οι παίχτες στο Αποέλ και τα λένε και ζητάνε και από τον τέταρτο, τον κύριο Μούσκο. Θα δούμε αν είναι μέσα στην περιοχή, τι έχει δώσει, αν έχει δώσει πέναλτι τώρα. Άρα έχει δώσει πέναλτι νομίζω. Ναι. Γιατί υπολογίζω ότι ήταν μέσα στην περιοχή, τώρα πάνε στον επιπρόσθετο, τον Θωμά Μούσκο. Η μπάλα έχει στηθεί ούτως ή άλλως στο σημείο του πέναλτι με τον Αντρέα Ορθοδόξου να φωνάζει κοντά ποιον. Λοιπόν, να δούμε το replay αρχικά. Ναι, εδώ είναι, αλλά είναι εκτός περιοχής. Δεν το ξαναδούμε την ώρα που υπάρχει επαφή. Αν πατάει η γραμμή ή όχι. Πολλές αλλαγές αποφάσεων από τους διαιτητές και τελικά φάουλ για το Αποέλ. Με τον Εφρέμ δυνατά η μπάλα περνάει από όλους. Αφήνει ο Ρομπέρ, ο Αγκάνοβιτς πάει για απευθείας η μπάλα έξω. Τον Κουταντέρ να κάνει το λάθος ο Εφρέμ. Ευκαιρία για το 2-0, θα σκάψει την μπάλα έξω. Σωτηρίου μέσα στην περιοχή, το γύρισμα Εφρέμ, το σούτ έξω. Η σέντρα του τελευταίου, υπάρχει σηκωμένο το σημειάκι του βοηθού. Υπάρχει παίκτης της ΑΕΛ πιο πίσω, όχι βέβαια στο σημείο που είναι η μπάλα. Ο Αγκάνοβιτς πάει για απευθείας πάνω από την εστία. Παίζουμε πλέον στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Και ο Αμορίν, για να δούμε αν υπάρχει οτιδήποτε. Εκεί από αυτό το μακρινό πλάνο. Ο Χένε. Σέρτζιο προσπάθησε για την κεφαλιά. Ο Πάρντο θέλουν να διώξουν. Δεν έχει απομακρυνθεί η μπάλα. Και στην εξέλιξη δεν βλέπω να υπάρχει κάτι εδώ.